Λίγο πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής περίοδου, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου περιόδευσαν χθες σε περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου και ήταν οι κεντρικοί ομιλητές ανοιχτής πολιτικής εκδήλωσης στην Αλικαρνασσό. Στην τελική ευθεία για τις κάλπες της Κυριακής κάλεσαν τους πολίτες να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ και την προσπάθεια για αλλαγή και ελπίδα, όπως χαρακτηριστικά σημείωσαν. Πιστεύουμε ότι ο λαός μετά από ένα χρόνο της δεύτερης διακυβέρνησης του Μητσοτάκη έχει καταλάβει πολύ περισσότερα πράγματα από ότι πέρυσι, που είχαν θολώσει και την κρίση του οι επιστρεπτές και η πανδημία, και θα πάρει τη θέση που πρέπει. Καταρχάς να ευχαριστήσω το μέσο σας και σας προσωπικά, διότι τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ανάσα δημοκρατίας. Και δεν σας κρύβω ότι ταξιδεύοντας στο σύνολο της χώρας, τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, τα οποία χρειάζονται τη στήριξή μας και όχι τη φορολόγησή μας, είναι εκείνα που έχουν το σωστό ρεπορτάζ και όχι το τι έφαγε η Δούρου χθες στην Ιερά Πέτρα. Στην επόμενη μέρα του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης και την αναγκαιότητα της ορθής αξιοποίησης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, όχι μόνο της Αλικαρνασσού αλλά γενικότερα του Ηρακλείου, αναφέρθηκε με έμφαση στον χαιρετισμό του ο τομεάρχης υποδομών και μεταφορών και βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης. Το καλύτερο ακίνητο της πατρίδος μας βάσει αξίας και αποτίμησης της ίδιας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι εδώ, είναι σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από εδώ που βρισκόμαστε. Και πρόκειται φυσικά, με τα συνοδεία, για το αεροδρόμιο, τον χώρο του αεροδρομίου και πέριξ αυτού της Νέας Αλικαρνασσού. Στη διάρκεια της πολιτικής εκδήλωσης, τα κορυφαία στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκαν εκτενώς στις θέσεις και τις προτάσεις του κόμματος για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Σε καυστικό δε τόνο, αναφέρθηκαν στα πειρά για το Ποθενέσχες Κασελάκη και τα όσα ακολούθησαν. Ελισιάξα, να πού το Ποθενέσχες του Κασελάκη και να θρύνω και να οδυρμώ και να κλάμα κτλ. Μόλις το κατέθεσε, έτσι, το γυρίζει αλλού. Α, είναι οι δύο μήνες εκείνη και αυτό και εκείνο και έχει και δάνειο και έχει και αυτά. Λοιπόν, εδώ το τρομερό και το τρισάθλιο, έτσι, και βίγιο Βαξεβάρης και το γράψει σήμερα, έτσι, το τρομερό και το τρισάθλιο, είναι ότι το πόθεν έσχεσαι του Μητσοτάκη, το πόθεν έσχεσαι του Μητσοτάκη και το 18 και το 21 δεν έχει δώσει καμία απάντηση. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι εκλογές και να μου επιτρέψετε μέσω μιας νέας γυναίκας, λειτουργού της ενημέρωσης, να πω σε όλους και σε όλες ότι το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε δεν είναι αυτονόητο. Ιδίως για εμάς τις γυναίκες, και απευθύνομαι ξαναλέω στα νέα κορίτσια, χρειάστηκε πολύ μεγάλος αγώνας για να μας επιτρέπουν να ψηφίζουμε, πολλό δε μάλλον να εκλεγόμαστε. Μην αφήσετε να επιλέξουν άλλοι για σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και παραμένει ο πυλώνας της προοδευτικής παράταξης. Επανέλαβαν και από την Αλικαρνασσό Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου σε αντίστροφη μέτρηση για την ετοιμιγορία της κάλπης.